βιβλίο Χρονικών Α, Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, 19 κεφάλαιο, σελίδα 408, Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, Χρονικών Α, πρώτο εδάφιο. Μετά δε ταύτα πέθανεν ο Νάας, βασιλεύς των Ιών Αμών, και βασίλευσεν ανταυτού ο Υιός αυτού. Και είπεν ο Δαβίδ, θέλω κάμω έλεος προς τον Ανούν, τον Υιόν του Νάας, επειδή ο πατήρ αυτού έκαμεν έλεος προς εμέ. Και απέστειλεν ο Δαβίδ πρέσβης, για να παρηγορήσει αυτόν περί του πατρός αυτού. Και ήρθον οι δούλοι του Δαβίδ στην γη των Υιών Αμών, προς τον Ανούν, για να παρηγορήσω συν αυτόν. Και είπον οι άρχοντες των Υιών Αμών προς τον Ανούν, νομίζεις ότι ο Δαβίδ τιμών τον πατέρα σου απέστειλε παρηγορητές προς ε? Δεν ήλθον οι δούλοι αυτού προς ε για να ερευνήσωση και να κατασκοπεύσωση και να καταστρέψωση των τόπων? Και πίεσεν ο Ανούν τους δούλους του Δαβίδ και εξήρισεν αυτούς και απέκοψε το ίμιση των ιματίων αυτών μέχρι των γλουτών και απέπεμψεν αυτούς. Υπήγαν δε και απήγγειλαν προς τον Δαβίδ περί των ανδρών και απέστειλαν η συνάντηση αυτών, επειδή οι άνδρες ήσαν ετοιμασμένοι σφόδρα. Και είπε ο βασιλεύς, καθίσατε εν Ιεριχώ έως σου αυξηθώσει υπόγονές σας και επιστρέψατε. Βλέποντες δε οι Ιαμών ότι ήσαν βδελικτοί στον Δαβίδ, έπεμψαν ο Ανούν και οι Ιαμών 1000 τάλαντα αργυρίου για να μισθώσωσιν εις εαυτούς αμάξας και υπέας εκ της Μεσοποταμίας και εκ της Συρίας Μαχά και εκ της Σοβά, και μίσθωσαν εις εαυτούς 32.000 αμάξας και τον βασιλέα της Μαχά μετά του λαού αυτού. Ήτην εσήλθον και στρατοπέδευσαν κατέναντι της Μαδεβά, και συναχθέντες οι Ιαμών εκ των πόλεων αυτών ήλθον να πολεμήσωσι. Και ότε ήκουσε ταύτα ο Δαβίδ, απέστειλε τον Ιωάβ και άπαν το στράτευμα των δυνατών και εξήλθον οι Ιαμών και παρετάχθησαν στις πόλεμον κατά την πύλη της πόλεως, οι δε βασιλείς ηλθόντες ήσαν καθεαυτούς εν τη πεδιάδη. Βλέπον δε ο Ιωάβ ότι μάχη παρετάχθη εναντίον αυτού έμπροσθεν και όπισθεν, έκλεξεν εκ πάντων των εκλεκτών του Ισραήλ και παρέταξεν αυτούς ενώπιον των Συρίων. Το δε υπόλοιπον του λαού έδωκεν εις την χείραν τον Άβησε, αδελφού αυτού, και παρετάχθησαν εναντίον των Υιών Αμών. Και είπεν, εάν οι Σύριοι υπερισχύσωσιν κατ' εμού, τότε εσύ θέλεις με σώσει. Εάν δε οι Ιαμών υπερισχύσωσιν κατά σου, τότε εγώ θέλω σε σώσει. Ανδρίζου και ας κρατεωθόμεν υπέρ του λαού ημών και υπέρ των πόλεων του Θεού ημών. Ο δε Κύριος ας κάμει το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Και προσήλθεν ο Ιωάβ και ο λαός ο μεταυτού εναντίον των Συρίων εις μάχην, οι δε έφυγον απέμπροσθεν αυτού. Και ότε είδον οι Ιαμών ότι οι Σύριοι έφυγον, έφυγον και αυτοί απέμπροσθεν του Αβησέ του αδελφού αυτού, και εισήλθον εις την πόλη και ο Ιωάβ ήλθεν εις Ιερουσαλήμ. Αμήν. Ανούν σημαίνει ευνοημένος κατά το όνομά του. Και πράγματι είχε την εύνοια του Θεού εξαιτίας του πατρός του, επειδή ο πατέρας του, αν και αμμονίτης, την περίοδο που ο Σαούλ ενεργούσε εναντίον του Δαβίδ, ο πατέρας του, ο Νάας, ήταν ένας από αυτούς που βοήθησαν και παραστάθηκαν στις δυσκολίες που ο Δαβίδ είχε. Και έτσι, όταν πέθανε ο Νάας, ο φίλος του Δαβίδ, ο Δαβίδ με ευγνωμοσύνη προς τον πατέρα του Ανούν, αποφάσισε να στείλει άρχοντες του για να τον παρηγορήσουν και να τον ενισχύσουν, σύμφωνα με αυτά που είχε βάλει ο Θεός στην καρδιά του Δαβίδ. Και το μέλλον του Ανούν ήταν σαν ευνοημένος του Θεού, ευνοούμενος του Θεού, αλλά και ευνοούμενος του Δαβίδ, τον οποίον ο Θεός είχε υπερυψώσει
επειδή ήταν κατά την καρδία του Θεού και έπρατε πάντα τα θελήματα του Θεού, και τώρα πια η δόξα του Θεού ήταν επί τον Δαβίδ. Ο Ανούν λοιπόν, το μέλλον του Ανούν διεκρίνεται πάρα πολύ καλό και του λαού του, αφενός μεν γιατί ήταν, όπως είπαμε, ευνοούμενος του Θεού, αλλά και ευνοούμενος του Δαβίδ εξαιτίας του πατρός του. Όλα ήταν καλά όταν ανέλαβε τη βασιλεία και όλα θα πηγαίναν καλά. Μάλιστα, η αποστολή αυτή, η οποία δεν ήταν πολύ συνηθισμένη, ήταν μόνο σε πολύ φιλικές σχέσεις των βασιλέων, η αποστολή αυτή προς παρηγοριά και ενίσχυση ήταν μια ιδιαίτερη τιμή που έκαμε ο Δαβίδ προς τον Ανούν, προς τους Αμμονίτες, αλλά και ιδιαίτερη τιμή που έκανε ο Θεός, καθώς έβαλε στην καρδιά του Δαβίδ μια τόσο όμορφη ενέργεια. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός ευνοεί, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι αν ο άνθρωπος αποδεχθεί εν τέλει την εύνοια του Θεού. Δηλαδή, αποδειχθεί άξιος της εύνοιας και της ευμένειας του Θεού. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι και πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο εάν δέχεσαι την εύνοια του Θεού με λόγια Θεού, με πίστη. Η πίστη είναι αυτή, όχι μόνο που σώζει τους ανθρώπους, αλλά και τους συντηρεί και τους δοξάζει ο Θεός, καθώς τους συστήνει και τους υψώνει, τους δίνει καλή μαρτυρία. Δεν ήταν εξαιτίας του Ανούν η καλή μαρτυρία που είχε ο Ανούν, εξαιτίας του ιδίου η καλή μαρτυρία που είχε ο Ανούν, εξαιτίας του πατρός του. Τώρα το ερώτημα είναι, θα φανεί άξιος, θα σταθεί, ώστε πραγματικά η εύνοια του Θεού να είναι μεγάλη, καθώς άρχισε να συνεχίσει κιόλας. Το πρόβλημα είναι οι φωνές που ακούμε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέγει, προσέχετε τι ακούτε και προσέχετε πώς ακούετε. Είναι δύο καταστάσεις, πώς ακούς και τι ακούς, που θα επηρεάσουν και επηρεάζουν έντονα τη ζωή σου, τη ζωή μου, τη ζωή μας, τη ζωή των οικογενειών μας και τη ζωή των εκκλησίων, της Εκκλησίας. Αλλά σε όλες τις λεπτομέρειες. Σκεφτείτε, ο πλέον ευνοημένος του Θεού Αμμονίτης κατάντησε, κατεστραμμένος, ο λαός του κατεστραμμένος, η πόλη του κατεστραμμένη, παρόλο που οι προθέσεις του Θεού ήταν αγαθές. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, ξέρουμε με τα πάση βεβαιότητας, γιατί δεχτήκαμε τον Χριστό, ότι οι προθέσεις του Θεού είναι αγαθές για μας. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός για μας. Καλά σχέδια έχει. Έχει γράψει το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Δεν ήμασταν, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, και ο Χριστός μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Πολλές φορές είμαστε και χειρότεροι από τους άλλους ανθρώπους. Ακόμη δε, τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Εκκλησία οφείλουν την εύνοια του Θεού στους γονείς τους. Είτε λοιπόν κατά χάριν ο Θεός μας πρόσθεσε, είτε κατά χάριν των γονιών κάποια παιδιά βρίσκονται σήμερα στην Εκκλησία, εκείνο που έχει σημασία είναι η συνέχεια και το τέλος. Και όλα εξαρτώνται από το πώς αντιμετωπίζεις το Λόγο του Θεού. Πώς ακούς το Λόγο του Θεού. Πώς ακούς τα λόγια, όλα τα άλλα.
Αυτό είναι όλο και όλο, αδελφοί. Γιατί εάν πιστέψεις, η πίστη θα φέρει ευλογία, θα φέρει χάρη, εύνοια και τη δόξα του Θεού εν τέλει. Σωτηρία. Αν απιστήσεις, αν δεν πιστέψεις το Λόγο του Θεού και πιστέψεις σε άλλα λόγια, τότε η απιστία θα φέρει αμαρτία, ανομία, παράβαση δηλαδή, αδικία στους ανθρώπους, σκληρότητα στην καρδιά. Και όσο πιο πολύ ο άνθρωπος σκληραίνει, γιατί απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, για να μην μπορεί να επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου, και όσο πιο πολύ σκληραίνει η καρδιά του ανθρώπου, τόσο πιο δύσκολα είναι τα χρόνια που έρχονται. Δηλαδή είναι να λυπάται κανείς για τον ανούν. Εγώ όταν το διαβάζω έρχεται μια θλίψη μέσα μου. Πιστεύω ότι από το Πνεύμα το Άγιο είναι. Πώς ένας άνθρωπος, εάν δεν προσέξει και δεν πιστέψει, πώς μπορεί να καταντήσει τη ζωή του, και πώς αν πιστέψει, πώς θα ευλογηθεί η ζωή του. Ήρθανε λοιπόν με πρόθεση τιμής στον ανούν να τον παρηγορήσουν για το θάνατο του πατρός του. Και να οι φωνές δίπλα. Ο κίνδυνος, ο διάβολος. Οι φωνές δίπλα που του έλεγαν, όπως το φίδι είπε στον Εύα, καλά, από κανένα δέντρο δεν επιτρέπει ο Θεός να φάτε τον καρπό του. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο διάβολος τι λέει και τι έχει πει ο Θεός, αλλά πάει να ενσπείρει την αμφιβολία, την αμφιβολία στο Λόγο του Θεού, στις ενέργειες του Θεού, στην αγάπη του Θεού. Αυτή η αμφιβολία, μήπως δεν. Και όταν έρθει αυτή η αμφιβολία, αυξάνει η απιστία και κυριαρχεί στην καρδιά των ανθρώπων. Ενώ όταν έρθει η πίστη, πώς έρχεται, μήπως λες και ο Θεός με αγαπάει. Και όταν ξεκινάς με αγαθή προσέγγιση προς το Θεό, όπως λέει η Γραφή, πλησιάσατε το Θεό και θα πλησιάσει εσάς. Πώς πλησιάζουμε το Θεό? Δια της πίστεως. Λες ο Θεός να με αγαπάει, λες ο Θεός να με βοηθήσει, λες ο Θεός. Όταν αρχίζουμε λοιπόν με ελπίδα έστω ελάχιστη, τότε η πίστη έρχεται και ακούγοντας το Λόγο του Θεού πλημμυρίζει την καρδιά μας και ο Θεός αναλαμβάνει κατά πάντα προς ευλογία και εκπληρώνει τις αγαθές βουλές του. Όταν όμως έρχεται η αμφιβολία, αυτή η αμφιβολία, μπα, δεν πιστεύω, τότε η απιστία πλημμυρίζει την καρδιά. Από μια μεριά το Πνεύμα το Άγιο γεμίζει, προσπαθεί να γεμίσει την καρδιά σου. Όλος ο πόλεμος γίνεται στην καρδιά μας. Προσπαθεί να γεμίσει την καρδιά σου με πίστη. Και από την άλλη μεριά έρχεται ο διάβολος, προσπαθεί να γεμίσει την καρδιά σου με απιστία. Και η πίστη που οδηγεί στο φόβο. Όταν ακούς φοβάμαι, όταν λες φοβάμαι, να ξέρεις ότι η απιστία έχει έρθει. Γιατί ο Χριστός ποτέ δεν λέει να φοβόμαστε. Πάντα λέει μη φοβού, μόνο πίστευε. Πρόσεχε τι σκέφτεσαι. Πρόσεχε τι λες. Μη λες φοβάμαι και τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Τίποτα, όλα θα πάνε καλά με τη χάρη του Χριστού. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Τι θα κάνει, θα βρει τον τρόπο ο Θεός. Και τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις ο αγαπώντας τον Θεόν. Αν αγαπάς τον Θεό και φυλά τις εντολές του, προς το αγαθόν θα τα βγάλει ο Θεός όλα. Εξαιρέσεις κάνει ο Θεός. Ενέργειες κάνει ο Θεός. Μεγαλεία κάνει ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων. Μεγαλεία κάνει ο Θεός. Αλλά σε ποιους? Τους πιστεύοντες. Όχι, ούτε καν στους αμφισβητούντες.
Γιατί η αμφισβήτηση γεμίζει με απιστία την καρδιά. Οι άρχοντες λοιπόν των ιών Αμών πλησίασαν τον Ανούν και του είπαν: «Τι νομίζεις; Νομίζεις ότι ήρθε οι απεσταλμένοι του Δαβίδ για να τιμήσουν εσένα και να παρηγορήσουν εσένα από το θάνατο του πατέρα σου; Τι είναι αυτά που σκέφτεσαι; Τους πιστεύεις;» Θεός να μας φυλάει. Ναι, μόνο στο Λόγο του Θεού πιστεύουμε. Πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού, πιστεύουμε τα αδέλφια μας, γιατί τα αγαπάμε. Η αγάπη πάντα πιστεύει. Πιστεύουμε, δεν αμφισβητούμε. Πιστεύω τη γυναίκα μου, πιστεύω τα παιδιά μου, πιστεύω τα αδέρφια μου, γιατί πιστεύω στον Χριστό. Και αν κάτι δεν πάει καλά, ο Θεός είναι δυνατός να τα διορθώσει και να πάνε όλα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πιστεύεις ότι ο Θεός θα κάνει μεγαλεία στη ζωή σου; Σήμερα να φύγουμε γεμάτη πίστη, αδερφοί. Το ξαναλέω, πιστεύεις ότι ο Χριστός θα κάνει μεγαλεία στη ζωή σου; Θα κάνει. Και έκανε και ακόμη θα κάνει πιο πολλά. Δόξα στο Θεό. Όμως τα λόγια της απιστίας. Φοβάμαι, δεν είμαι βέβαιος. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι; Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι; Παιδιά του Θεού. Δούλοι και δούλες του Θεού είναι. Άγιοι άνθρωποι του Θεού είναι. Εγώ σας πιστεύω όλους. Αλήθεια λέω, όλους σας πιστεύω. Όλους ανεξαιρέτως. Γιατί ξέρω ότι ο Χριστός θα κάνει μεγαλεία και σε εσάς, στον κάθε έναν ξεχωριστά και σε μένα. Όμως οι άρχοντες του Αμών, τι να κάνει τώρα, αυτός είναι πονηρός. Πονηρός είναι. Τους έστειλε για να ερευνήσουν, να κατασκοπεύσουν και να καταστρέψουν τον τόπο. Πονηρός είναι. Και αν είναι πονηρός, ο Χριστός θα τον σώσει, θα τον ευλογήσει ή θα τον απομακρύνει. Δεν θα με αφήσει στα χέρια του πονηρού ανθρώπου. Δεν θα μας αφήσει στα χέρια των πονηρών ανθρώπων. Ξέρει ο Θεός να ενεργεί. Εγώ πιστεύω ότι ο Χριστός κάνει μεγαλεία. Και περιμένω να δω την κρατεά χείρα του Κυρίου και τον εξυπλωμένο βραχίωνα του Θεού. Απ' μια μεριά οι άρχοντες του Δαβίδ, του ανθρώπου του Θεού, που βλέπει ο Ανούν ότι ο Θεός είναι μαζί του. Να πεις ότι δεν το βλέπει, το βλέπει. Βλέπει τι έγινε με τον Σαούλ, τι έγινε με τον Δαβίδ, πώς ξεκίνησε, πώς έφτασε, πώς τον έχει υψώσει ο Θεός. Τα βλέπει ο Ανούν. Βλέπεις, πιστεύεις; Ακούς τα λόγια του Δαβίδ; Τον λες απατεώνα; Δεν είναι απατεώνας, είναι παιδί του Θεού. Αλλά πίστηκε. Πίστηκε. Πίστηκε και μάλιστα η απιστία του στο Λόγο του Θεού σκλήρινε την καρδιά του και δεν είχε ούτε τη λογική του να κάνει πως πιστεύει. Τι σημαίνει να κάνω πως πιστεύω; Περιμένω να δω. Δεν βιάζομαι. Και πάση περιπτώσει άστο να δούμε πού θα το πάει ο Θεός. Αυτός όμως αγρίεψε. Η αγριάδα, αδερφοί αγαπητοί, είναι τελείως φρόνημα της σάρκας. Ο θυμός, η κακία. Γιατί δεν σε εμπιστεύομαι. Δεν φτάνει που δεν εμπιστεύομαι το Θεό και σένα, θυμώνω κιόλας με το Θεό και με σένα. Αγριεύω. Και προσπάθησε να τους ξεφτυλίσει. Τους κούρεψε τα γένια τους, που ήταν το σημείο της δόξης και της ανδρείας την εποχή εκείνη. Και τους έκοψε και τα ενδύματα μέχρι τους γλουτούς. Τους ξεγύμνωσε δηλαδή. Τώρα γιατί το έκανε αυτό; Γιατί ο διάβολος τον παρέδωσε σε μορία.
Πίστεψες τις φωνές του διαβόλου, θα σε καταστρέψει. Πιστεύεις τη φωνή του Χριστού, θα σε σώσει. Θα σε σώσει. Τους έδιωξε. Και όταν τους έδιωξε, το έπανε και στο Δαβίδ, στενοχωρήθηκε ο Δαβίδ και πάλι δεν θύμωσε ο Δαβίδ. Άνδρας κατά την καρδία του Θεού. Μα δεν θυμώνει με τίποτα, δεν θύμωσε και πάλι. Στενοχωρήθηκε, αηδίασε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, εγώ πήγα να τον τιμήσω και αυτοί και ξεφτυλίσανε τους απεσταλμένους μου. Μα δεν θύμωσε. Όμως ο Ανούν τώρα έχει πάρει την κατηφόρα. Πήρε την κατηφόρα. Μαζεύει όλα τα λεφτά που είχε, στέλνει απεσταλμένους στους Συρίους και λέει ελάτε να πολεμήσουμε τον Ισραήλ. Δεν πήγε ο Ισραήλ να τον πολεμήσει. Ελάτε να τους πολεμήσουμε. Αλλά ο Θεός είναι μαζί με τον Δαβίδ. Ό,τι και να κάνεις όταν πολεμάς τον Θεό, τα παιδιά του Θεού, τους δούλους του Θεού, εσύ θα χάσεις. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις. Και αφού μάζεψε 35.000, 32.000 άμαξας, μεγάλη δύναμη. Και Συρίους που ήταν ισχυρότατοι την εποχή εκείνη πολεμιστές, ετοιμάστηκε να πολεμήσει το λαό Ισραήλ. Και όταν το είδε αυτό ο Δαβίδ, μου κάνει εντύπωση, δεν πήγε ο ίδιος στον πόλεμο. Έστειλε τον Ιωάβ και τον Αβισέ. Έχει πολύ ωραία η καρδιά, δώσε μας τέτοια καρδιά Χριστέ μου. Δεν είναι εκδικητική, δεν είναι θυμώδης, δεν είναι οργύλος. Είναι ταπεινός, είναι... Θυμάται ακόμη ότι ο Ναάς τον βοήθησε. Είναι ευγνώμων. Αλλά τώρα αφού του βλέπει τα στρατεύματα τι να κάνει. Δεν πήγε να πολεμήσει ο ίδιος. Και έστειλε τον Ιωάβ και τον Αβισέ. Και κάνανε μια ωραία στρατηγική οι Αμμονίτες και οι Σύριοι. Οι μεν Αμμονίτες καθίσανε στις πύλες επάνω στο όρος της πόλης. Οι δε Σύριοι στην πεδιάδα. Και όταν πλησίασαν τα στρατεύματα του Ισραήλ, τους βάλανε στη μέση. Στρατηγική άριστη, η νίκη εξασφαλισμένη. Ο Ανούν χαρούμενος και οι άρχοντες. Ξέρεις, θα πει να έχεις τη βεβαιότητα ότι θα είσαι θριαμβευτής. Αλλά μπορεί να θριαμβεύει κάποιος εναντίον του Θεού. Μπορεί να θριαμβεύει κάποιος εναντίον των παιδιών του Θεού. Μπορεί να θριαμβεύει κάποιος όταν πηγαίνει αντίθετα με το Θεό. Όταν περπατάει πιστεύοντας τα λόγια του διαβόλου που του υπόσχεται και τι του υποσχέθηκε, ποιος ξέρει τι του υποσχέθηκε του Ανούν για να δώσει 1000 τάλαντα, 1000 τάλαντα ασημιού. Τι υποσχέσεις θα του είχε δώσει ο διάβολος για να πιστεί να δώσει 1000 τάλαντα. Θα κυριαρχήσουμε, θα λαϊλατήσουμε, θα... Ποιος... Αυτές είναι οι υποσχέσεις του διαβόλου, αδερφοί, που οδηγούν τον άνθρωπο στην καταστροφή. Μόνο οι υποσχέσεις του Θεού οδηγούν τον άνθρωπο στην ευλογία. Και ο Ιωάβ το είδε, το διαπίστωσε, βρέθηκε σε δύσκολη θέση και αναγκάστηκε το στρατό του και χώρισε στη μέση. Αυτός παίρνει τους ισχυρούς και πηγαίνει εναντίον των Συρίων που έχουν πιο ισχυρό στρατό. Και στον Αβισέ τον αδερφό του δίνει το υπόλοιπο του στρατού και λέει πήγαινε εναντίον των Αμμονιτών. Στη μέση τώρα. Και οι δυνάμεις χωρισμένες στη μέση. Όμως το αποτέλεσμα, ό,τι καρπό έχεις είναι εκ του Θεού. Αν είσαι κακό δέντρο, ο Θεός θα σου δώσει κακό καρπό. Ο Θεός θα μου πεις, όχι, αλλά το δέντρο δίνει το κακό καρπό. Αν είσαι καλό δέντρο, ο Θεός θα σου δώσει καλό και πολύ καρπό. Μέσα σε αυτή τη δυσκολία ο Θεός ήταν μαζί.
Και μ' αρέσει που λέει, ακούτε τι λέει ο Ιωάβ στον αδελφό του, ανδρίζου και ας κρατεωθόμεν υπέρ του λαού ημών και υπόρ των πόλεων του Θεού ημών, ο δε Κύριος σας κάμει το αρεστόν στους οφθαλμούς αυτού. Πάνε να πολεμήσουν με την ελπίδα και με την εμπιστοσύνη στο Θεό. Οι άλλοι πάνε να πολεμήσουν τι? Αγωνιζόμαστε με ποια βοήθεια? Το αποτέλεσμα ήταν πολύ απλό. Και προσήλθε ο Ιωάβ και ο λαός ο μεταυτού εναντίον του Συρίων, και οι Σύριοι δηλιάσαντες, φοβηθέντες, το βάλανε στα πόδια. Ούτε καν πολεμήσανε. Μόλις τους είδαν το λαό Ισραήλ, το βάλανε στα πόδια. Τι έκανε ο Θεός στην καρδιά τους και φοβηθήκανε? Αυτοί πήραν τα 1000 τάλαντα, ήρθαν από μακριά να εχμαλωτήσουν, να λαιλατήσουν. Το βάλανε στα πόδια. Φεύγει ο άπιστος και ο άθεος, ο άπιστος φεύγει μηδενός διώκοντος. Και όταν οι Αμμονίτες είδαν ότι οι Σύριοι έφυγαν, έφυγαν και αυτοί. Και ο Ιωάβ με διαταγή του Δαβίδ επιστρέφει πίσω. Τελειώσαμε. Όμως δεν τελειώσαμε. Οι Σύριοι αγρίεψαν, στείλανε πολύ στρατό εναντίον του Ισραήλ. Και τώρα ο Δαβίδ, επειδή ο πόλεμος ήταν εναντίον των Συρίων, πήγε στον πόλεμο. Πολύ μου αρέσει η σκέψη του Δαβίδ, αδερφοί. Τι γλυκιά σκέψη έχει. Δεν πάει να πολεμήσει τον γιο του φίλου του. Παρόλο που τον ντρόπιασε, τον ατίμωσε, ετοίμασε στρατό, δεν πάει να πολεμήσει. Ας αναλάβει ο Θεός, ας πάνε η στρατηγή μου. Τώρα όμως, που ο πόλεμος είναι αντίον των Συρίων, πρώτος είναι στον πόλεμο. Και πραγματικά συνέτριψε τους Ασσυρίους. Τους Σύριους, οι Σύριοι έγιναν υποτελείς στον Ισραήλ και κατεστράφη η πρωτεύουσα και ο λαός των Αμμονιτών, και ο Ανούν έπαψε να είναι βασιλιάς και δεν ξέρω τι έγινε. Και όλα αυτά ενώ ο Θεός καλές βουλές βουλευόταν και βουλεύεται για τον Ανούν χάριν του πατέρα του. Είναι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, πολύ σημαντικό να παίρνουμε αποφάσεις διαπίστεως στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Όταν ακούμε τη φωνή του Θεού, να στεκόμαστε με μεγάλη προσοχή. Όταν βλέπουμε τις ενέργειες του Θεού, να στεκόμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να παίζουμε με το Θεό. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Αν παίρνεις τη σάρκα σου, και τι σημαίνει τη σάρκα? Κάνεις αυτό που σ' αρέσει. Δεν λογαριάζεις το Θεό, δεν φοβάσαι το Θεό, δεν λογαριάζεις το Λόγο του Θεού. Αν παίρνεις τη σάρκα σου, το αποτέλεσμα είναι να θερίζεις φθορά στη ζωή σου. Μόνο αν σπέρνουμε στο Πνεύμα το Άγιο, στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, στο θέλημα του Θεού, θα θερίζουμε ζωή αιώνιο. Και ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες, πόσο σημαντικό είναι ο θερισμός. Ξέρετε, αδερφοί, ότι η Γραφή λέει «Και δεν δύναται να αναιρεθεί ο γεγραμμένος λόγος του Θεού, ιδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι μετεμού, δια να αποδώσω εις έκαστον, ως θέλει είστε το έργον αυτού». Έρχεται καιρός που θα αντιμετωπίσεις το Χριστό και θα κρατάει στα χέρια του το μισθό σου σύμφωνα με το έργο σου. Πόσο σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε ποιο είναι το έργο μου. Τι κάνω? Όχι να το διαλαλώ και να το φωνάζω και να λέω κοίταξέ με, αυτό το χάσα. Πήρα την ανταμοιβή μου από τους ανθρώπους. Ποιο είναι το έργο σου? Εργάζεστε, λέει ο Θεός, μη δια την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά δια την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνιων. Τι έργο εργάζεσαι? Τι κάνεις? Κάτι πρέπει να κάνεις για τον Χριστό. Κάτι πρέπει να κάνεις για τη σωτηρία των ανθρώπων. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
θα βρεθούμε με τη χάρη του Χριστού, αν επιτρέψει ο Χριστός, σε λίγο μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυθούμε. Τι ανταμοιβή θα πάρεις? Δεν έχουμε πολύ καιρό να εργαστούμε. Τώρα να εργαστούμε για να εισέλθουμε πλουσίως. Και το τελειώνω αυτό που διάβαζα. Μακάρι οι πράττοντες τα σεντολά σε αυτού, για να έχουν στην εξουσία επί το δέντρον της ζωής και να εισέλθωση δια των πυλώνων εις την πόλη. Πλουσίως. Και όλα ξεκινάνε από το πώς ακούς το Λόγο του Θεού, πώς ακούς τα άλλα λόγια και τι ακούς. Ήρθε ένας αδερφός και μου λέει, άκουσα τηλεόραση και έπαθα κατάθλιψη. Τι ακούμε, αδερφοί? Πώς ακούμε? Όλα όσα ακούγονται έξω στον κόσμο, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ίντερνετ, όλα καταπλακώνουν και την ψυχή μας και τη γεμίζουν αμφιβολίες για την παρουσία του Θεού, για την αγάπη του Θεού και για τα καλά σχέδια του Θεού. Τι ακούς? Πώς τα ακούς? Με εμπιστοσύνη σε αυτό που, σε αυτά που λένε? Είναι ο ψεύτης από πίσω. Λέει ψέματα ο ψεύτης. Δεν μπορείς να ακούσεις τη φωνή του Θεού από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο. Τη φωνή του Θεού θα την ακούσεις από το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στην Εκκλησία και μέσα από το Λόγο του Θεού. Όλα τα άλλα είναι ψέματα, που ο σκοπός του διαβόλου είναι να σε κάνουν να χάσεις τη δύναμή σου, την ελπίδα σου, την παρηγοριά σου, το στήριγμό σου. Ο Κύριος έρχεται, αδερφοί, και η Εκκλησία που θα φτιάξει θα είναι ένδοξος, Αγία. Έτσι μας βεβαιώνει. Τελεία. Μη έχουσα ρητίδα ή κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Αμόμητος. Αυτή είναι η Εκκλησία που θα κάνει ο Χριστός. Και εκεί θα βλέπουμε, αδερφοί, στο έργο του Χριστού. Αμήν, Κύριε μου, βοήθησέ μας. Βοήθησέ μας, Χριστέ μου. Να ψάλουμε τον ύμνο 217 από τα μεγάλα υμνολόγια.